Ένα όραμα ετών μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης των αποκόρων Αχανίων. Ο λόγος για το καταδυτικό πάρκο, το πρώτο στην Ελλάδα, στην περιοχή Ομπρός Γιαλωστών Κεφαλά, οι μελέτες για το οποίο παρουσιάστηκαν στο τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ το απόγευμα της Τετάρτης. Προσπαθούμε να αναδείξουμε τις ομορφιές του αποκόρωνα, τις θαλάσσιες ομορφιές του αποκόρωνα, κουμπώνοντάς τις με μια σειρά μελετών, δράσεων και ενεργειών, όπου έχουν να κάνουν με την προστασία των θαλασσών, αλλά και την ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου. Σημαντική συμβολή για τη δημιουργία του καταδυτικού πάρκου είναι η βοήθεια που παρήχε το ΓΕΕΘΑ και το ΓΕΝ, στα ενία των οποίων βρίσκονται δύο κριτικοί που έδωσαν και το παρόν στην εκδήλωση. Ήταν εξαιρετικά δύσκολη και περίπλοκη διαδικασία. Ο Δήμος Αποκορών κατάφερε να το ξεπεράσει. Θα χρησιμοποιηθεί η δουλειά που έχει κάνει σαν πρόγραμμα πιλότος και για τους υπόλοιπους Δήμους. Το πολεμικό ναυτικό έχει δώσει αυτή τη στιγμή σε περίπου 7-8 Δήμους που έχουν ζητήσει πλοία για αυτή την υπόθεση. Να έχετε υπόψη σας ότι από πληροφορίες που ξέρω, ο καταδυτικός τουρισμός σε όλο τον κόσμο είναι περίπου το 20% του συνολικού τουρισμού. Και στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να έχουμε λιγότερο από το 1%. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα γίνει στην περιοχή όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η κατασκευή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η σύμπλευση του πολεμικού ναυτικού και του τοπικού δήμου Αποκορώνου με γνώμονα την αξιοποίηση του φυσικού κάλους, των εγχώριων μέσων και των κοινοτικών πόρων αναμένεται να αποδώσει σύντομα καρπούς με την ανάδειξη του Δήμου Αποκόρωνα ως θαλάσσιο τουριστικό προορισμό με σημαντικό προσδοκόμενο κέρδος για την τοπική οικονομία. Επιπρόσθετα, η δημιουργία δύο τεχνητών υφάλων από την ελεγχόμενη βύθιση των παροπλισμένων σκαφών που παραχώρησε το πολεμικό ναυτικό εκτιμάται ότι θα εμπλουτίσει το θαλάσσιο οικοσύστημα με δύο νέα καταφύγια θαλάσσια ζωής, ενώ με τη δημιουργία μιας προστατευμένης από την αλία περιοχής, θα συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το πρώτο τρίμηνο του 2017 αναμένεται να υποβληθεί ο φάκελος των μελετών για την οριστική έγκριση από το Υπουργείο Υποδομών, ενώ η χρηματοδότηση του έργου, που έχει προϋπολογισμό μόλις 150 με 200.000 ευρώ, υπολογίζεται ότι μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων ή μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έχουμε όλα τα προσόντα εδώ στην Κρήτη, έχουμε καλά νερά, διαυγή, έχουμε ενδιαφέρουσα ποικιλότητα κάτω από την εμφάνεια της θάλασσας και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα συμβάλλει πράγματι στην ανάπτυξη και της εγγύης περιοχής αλλά και της Κρήτης γενικότερα. Να σημειωθεί πως το καταδυτικό πάρκο θα πλώνεται σε μια έκταση 60 στρεμμάτων, ενώ μέσα σε αυτό θα ποντιστούν δύο παροπλισμένα πλοία που έχει διαθέσει για το σκοπό αυτό το πολεμικό ναυτικό. Παράλληλα, θα τοποθετηθούν 38 τεχνητοί ύφαλοι που, σύμφωνα με τους επιστημονικούς υπολογισμούς, θα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της θαλάσσιας ζωής στην περιοχή από το πρώτο κιόλας τρίμηνο.